Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου μας περιμένει ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης της Real News, με το πρωτοσέλιδο πριν αρκετό χρονικό διάστημα για το λουκέτο στην ΕΡΤ. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, για την τέταρτη μέρα που ξημερώνει σήμερα σε εμάς, με μαύρο στις οθόνες. Νίκο, είναι αλήθεια ότι όταν στις 26 Μαΐου γράφεται το πρωτοσέλιδο λουκέτο στην ΕΡΤ, το θεωρούσαμε σε μακρινό σενάριο. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκες για μας. Να σας καλημερίσω, αγαπητοί μου συνάδελφοι, και εγώ με την σειρά μου. Θέλω να πω ότι μέσα μου και εγώ ευχόμουν να διαψευστεί το σενάριο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να το κάνουμε πρώτο θέμα ήταν ότι το σενάριο αυτό προερχόταν από απολύτως ασφαλείς πηγές και είχε διασταυρωθεί από μας το γεγονός ότι είχε υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς πριν από το δημοσίευμα της 6ης Μαΐου. Αυτό νομίζω ότι δίνει και μια απάντηση όσους λένε, ισχυρίζονται, διαδίδουν ότι τα δύο μικρότερα κόμματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ήταν ενημερωμένα για τις θέσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό δεν είναι αληθές. Από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήταν ενημερωμένα για τις προθέσεις αυτές πριν από το δημοσίευμα, ξαναλέω, της 26ης Μαΐου, το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Real News. Τότε, Νίκο, επομένως, αυτό ήταν σενάριο που το πηγαίναν να υλοποιηθεί. Δεν ήταν δηλαδή, ωραία, πάμε να κάνουμε μια αναδιάρθρωση ή ψάχναμε οργανισμούς για να βγάλουμε από τη δεξαμενή 2.000 υπαλλήλους. Πηγαίναν... Αυτό που λέω εγώ είναι ότι το ρεπορτάζ της Real News, και νομίζω ότι μπορεί κανείς να ανατρέξει σε αυτό και να το διαβάσει, γιατί θα βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Εγώ το ξαναδιάβασα υπό το φως των νέων εξελίξεων. Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε συνομιλία των τριών αρχηγών στην τελευταία σύσκεψή τους πριν από τις 26 Μαΐου. Και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές και δείχνει ότι οι τρεις αρχηγοί δεν συζήτησαν πρώτη φορά το θέμα στη σύσκεψη της περασμένης Κυριακής στο Πατρικ Αντώνη Σαμαρά, για την οποία μιλούμε όλοι, αλλά είχαν ξανασυζητήσει το θέμα και υπήρχε ζήμωση ανάμεσα στα κόμματα της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μήπως, Νίκο, ξέρεις από το ρεπορτάζ, Παναγιώτης Παναγιώτου είμαι αν δεν με βλέπεις, μήπως ξέρεις και τη στάση των δύο άλλων εταίρων στις συζητήσεις αυτές? Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο είχαν εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το κλείσιμο της ΕΡΤ, επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασαν και την Κυριακή. Αλλά, αγαπητέ μου Παναγιώτη, είσαι πολύ έμπειρος, περισσότερο έμπειρος από μένα, γιατί έχεις ζήσει και την πολιτική από πιο μέσα, ενώ εγώ έχω ζήσει μόνο την όχθη της δημοσιογραφίας. Και τα ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Για μένα είναι πολύ αργά πλέον, είμαι ταγμένος σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι όταν κανείς καλείται να διατυπώσει την άποψή του σε ένα τόσο σοβαρό και μεγάλο ζήτημα όπως το λουκέτο στην κρατική ραδιοτηλεόραση, οι επιφυλάξεις δεν αρκούν. Έτσι. Τώρα, Νίκο, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα? Τι νομίζεις ότι δεν είχαν υπολογίσει? Γιατί το πράγμα φαίνεται ότι τίνει να γίνει ανεξέλεγκτο. Δεν είμαι βέβαιος ότι είχαν υπολογίσει τίποτε. Θα σου πω ότι η γνώμη μου είναι ότι αυτή ήταν μια κίνηση που έγινε χωρίς σοβαρή προεργασία, χωρίς σοβαρή προετοιμασία. Κατά τη γνώμη μου, την κρατική ραδιοτηλεόραση την έκλεισε ο κύριος Μανιτάκης. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη έκλεισε, αλλά το εννοώ απολύτως. Η κίνηση αυτή δεν ήταν μια κίνηση επανάσταση, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ήταν μια λύση ανάγκης για να αντιμετωπιστεί η ανικανότητα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να είναι συνεπές στις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στις οποίες μνημονιακές υποχρεώσεις... Δηλαδή, λες, Νίκο, ότι αυτό που κυριάρχησε ως προς την απόφαση, δηλαδή φαντάζομαι θα ήταν πολλοί οι λόγοι για να σταθμίσουν, για να πάρουν αυτή την απόφαση, ήτανε από πού θα βρούμε ένα δημόσιο οργανισμό να τον κλείσουμε, να βρούμε κάποιους υπαλλήλους τους πρώτους που θα φύγουν από το δημόσιο τομέα? Δεν υπήρχαν και άλλοι λόγοι? Ήταν αυτό που κυριάρχησε βασικά? Έναν αντιπαθή δημόσιο οργανισμό, εκεί είναι το διαφοροποίηση, έτσι.
θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή εγώ δεν σας βλέπω, σας ακούω μόνο μέσω ενός κινητού τηλεφώνου και δεν μου είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι πάρα πολύ απλά η κυβέρνηση δεν κατάφερε και ο κύριος Μανιτάκης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη μνημονιακή υποχρέωση για την απόλυση 2.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του μήνα, και η λύση που προκρίθηκε ήταν να κλείσει ένας μεγάλος οργανισμός. Και επιλέγει ο οργανισμός αυτός να είναι η ΕΡΤ. Αυτή η επιλογή έγινε με κριτήρια αμυγός πολιτικά, γιατί θεωρήθηκε, και κατά τη γνώμη μου σωστά θεωρήθηκε, ότι είναι ένας οργανισμός που χρειάζεται αναδιάρθρωση. Αυτό νομίζω είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί η πλειονότητα των Ελλήνων, ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων. Και προφανώς κάποιοι εγκέφαλοι θεώρησαν ότι επειδή χρειάζεται αναδιάρθρωση, θα γίνει ευκότερα δεκτό το λουκέτο από τους πολίτες. Εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, έπεσαν έξω, διότι η συγκεκριμένη μεθόδευση, το μαύρο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες, είτε αφορά την τηλεόραση, είτε αφορά την πολιτική μας ζωή. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε τώρα έναν χρονικό ορίζοντα για τις αποφάσεις που θα ληφθούν και στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αλλά βεβαίως και την απόφαση που θα βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιες πολιτικές εξελίξεις θεωρείτε ότι θα δρομολογηθούν έως τότε ή από το σημείο και πέρα, από εκείνο? Κοιτάξτε, δεν έχω μπροστά μου τη γυάλινη σφαίρα μου και δεν μπορώ. Ξέρετε όμως ότι το ερώτημα που κάνουμε όλοι είναι το τι θα συμβεί τις επόμενες... Έχετε εδώ σήμερα, βλέπω στη Ρίον ένα πρωτοσέλιδο, προτείνουν εκλογές στις 14 Ιουλίου. Αυτός είναι ο τίτλος σας. Υπάρχουν 2 σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το σενάριο που επιθυμεί η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή να υπάρξει μια συμβαστική λύση, ένα συμβιβασμός κορυφής τη Δευτέρα το απόγευμα στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και να μην πάνε σε εκλογές, να ξανανοίξει η ΕΡΤ με κάποιο σχήμα σαν αυτό που πρότεινε ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινοβραδινή δήλωσή του, ή παραπλήσιο τέλος πάντων, αν χρειαστεί να κάνει και κάποιες ακόμη υποχωρήσεις απέναντι στους κυβερνητικούς του εταίρου, στον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, το σενάριο δηλαδή που λέει ότι θα επιμείνουν οι 2 κύριοι, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, στεναρά στη θέση τους να ανοίξει η ΕΡΤ όπως ήταν, και στη συνέχεια να ανοίξει ο διάλογος, η διαβούλευση για την μετεξέλιξή της δημόσια τηλεόραση. Γιατί ξαναλέω, δεν υπάρχει Έλληνας που δεν θεωρεί ότι κάτι πήγαινε στραβά με το προηγούμενο καθεστώς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, και δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να μετεξελιχθεί η ΕΡΤ, πραγματική δημόσια τηλεόραση, και να δώσει ισχυρό σήμα ανεξαρτησίας και ισχυρό δημοσιογραφικής εννοώ ανεξαρτησίας και ισχυρό, πολύ ισχυρό σήμα διαχειριστικής ετοιμότητας. Στο δεύτερο σενάριο λοιπόν, εάν δεν καταφέρουν να τα βρουν, πάμε για εκλογές. Και η ημερομηνία που έχει συζητηθεί, διότι όλα τα σενάρια όπως καταλαβαίνετε έχουν συζητηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι αυτή που λέει η Real News, δηλαδή είναι 14. Η 14η Ιουλίου. Μάλιστα. Νίκο Χατζηνικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.